Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα το επεισόδιο μας είναι πολύ εύκολο, με εύκολες συνταγές, αλλά πιστέψτε με, είναι συνταγές που θέλετε οπωσδήποτε να δείτε. Θα ξεκινήσουμε φτιάχνοντας κριτσινάκια με σουσάμι. Δεν τα έχουμε φτιάξει ποτέ με αυτά τα κριτσινάκια και νομίζω ότι είναι το νούμερο ένα σνακ που μπορούμε να έχουμε στο σπίτι μας, στο σχολείο, στη δουλειά. Οπότε θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε σπιτικά χειροποίητα κριτσινάκια με σουσάμι. Στη συνέχεια θα πάρουμε μια κλασική συνταγή, τα σουτζουκάκια, και θα τη δώσουμε μια άλλη νότα, γιατί θα κάνουμε light. Θα φτιάξουμε στο φούρνο, θα σερβίρουμε με πληγούρι και ουσιαστικά θα κάνουμε ένα γευστικότατο γεύμα που το θέλετε όλοι, πάρα μα πάρα πολύ υγιεινό. Για το τέλος θα φτιάξουμε μια συνταγή ονειρική που χρειάζεται μόλις ένα υλικό, Διονύση. Ένα υλικό. Υπάρχει συνταγή με ένα υλικό? Όχι, δεν υπάρχει. Δεν γίνεται αυτό που λες. Λοιπόν, και άμα σας πω ότι θα φτιάξουμε με ένα υλικό, θα πείτε δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, θα φτιάξουμε μία μους σοκολάτα με ένα υλικό. Γίνεται? Όχι. Νομίζω ότι δουλεύετε σε λάθος εκπομπή, γιατί σε αυτή την εκπομπή όλα γίνονται. Κριτσινάκια με σουσάμι. Μία συνταγή που όλοι αγαπάνε, μία συνταγή πανεύκολη και μία συνταγή που γίνεται πραγματικά με λίγο αλευράκι, νερό, λαδάκι και σουσάμι. Πάμε να δούμε τα υλικά. Πάμε να τα δούμε για να ξεκινήσουμε. Για τα κριτσίνια με σουσάμι θα χρειαστούμε: για τη ζύμη 250 γραμμάρια νερό, 6 γραμμάρια ξηρή μαγιά, 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο συν έξτρα για τον μπολ και 8 γραμμάρια αλάτι. Για τη σύνθεση 500 γραμμάρια χλιαρό νερό, 2 κουταλιές της σούπας κρυσταλλική ζάχαρη, 200 γραμμάρια λευκό σουσάμι και ελαιόλαδο για το άνοιγμα της ζύμης. Για το σερβίρισμα, αποξηραμένα δαμάσκηνα, αποξηραμένα βερίκοκα, ξηρούς καρπούς, blue cheese, γραβιέρα, μορταδέλα και σαλάμι αέρος. Μπελές, ξεκινάμε! Βεβαίως! Λοιπόν, κάδος του μίξερ. Τι ρίχνουμε μέσα? Ρίχνουμε το νεράκι μας και ρίχνουμε και τη μαγιά μας. Υπάρχουν κριτσινάκια που είναι πιο σκληρά από τα αφράτα. Γενικά τα κριτσίνια με το σουσάμι είναι αφράτα κριτσίνια, οπότε γι' αυτό το λόγο βάζουμε μαγιά. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να είναι πάρα πολύ φουσκωτά, αντί για να φουσκώσετε την ώρα που θα σας πω, μπορείτε να αφήσετε να φουσκώσουν λίγο λιγότερα, αλλά εμένα μου αρέσουν να έχουν τρύπες μέσα και να είναι αφράτα, αέρινα και τραγανά. Οπότε, έχω ρίξει το νερό και τη μαγιά μου, θα ανακατέψω. Τα έχουμε ξαναπεί, θα συνεχίζω να το λέω κάθε φορά για τους νέους που αρχίσαν τώρα να μαγειρεύουν και δεν έχουν δει ποτέ Kitchen Lab. Λέμε, αν υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που δεν έχει δει Kitchen Lab, ανακατεύουμε πάντα τη μαγιά μαζί με το νερό, γιατί θέλουμε η μαγιά να ξυπνήσει. Κοιμόταν, ήταν μια ξερή μαγιά, οπότε ήταν στο σακουλάκι, κοιμόταν πάρα πολύ καλά. Με το που τη ρίξαμε στο νερό, κάνει μια wow! Ξυπνάει κατευθείαν, τι κάνει, αρχίζει να τρώει και αρχίζει να πολλαπλασιάζεται. Αυτό θέλουμε, να ενεργοποιηθεί η μαγιά, ώστε να φτιάξουμε ωραία τα κριτσίνια μας. Λοιπόν, ανακατέψαμε αυτά τα υλικά, ρίχνουμε από πάνω το αλεύρι. Και καλό θα ήταν, όπως κάθε φορά, να αφήσουμε 3-4-5 λεπτάκια λίγο να ενεργοποιηθεί ακόμα περισσότερο η μαγιά πριν την ανακατέψουμε. Αλλά εμείς έχουμε χρόνο, Διονύση? Όχι. Είπα καλό θα ήταν. Δεν είναι απαραίτητο. Γιατί μπορούμε να βιάσουμε κατευθείαν τη διαδικασία. Οπότε θα ρίξω μέσα και το λαδάκι. Και το νούμερο ένα καταστροφικό υλικό για τη μαγιά, ποιο είναι, Διονύση? Το αλάτι. Το αλάτι. Γενικά, να θυμάστε ότι πάντα μα πάντα στις συνταγές που έχουμε μαγιά, προτιμάμε να ρίχνουμε τα τελευταία 2 λεπτά του χτυπήματος στο μίξερ. Γιατί το αλάτι είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να σκοτώσει τη μαγιά μας. Αλλά στη συγκεκριμένη συνταγή και να βάλετε το αλατάκι από την αρχή, δεν θα επηρεάσει και τόσο πολύ. Σίγουρα θα σκοτώσει κάποια μαγιά, αλλά έχουμε αρκετή μαγιά για να δουλέψει και να γίνουν σωστά τα κριτσίνια. Λοιπόν, πάει το κάδος του μίξερ πάνω στο μίξερ και χτυπάμε για πόση ώρα, Διονυσάκο μου? Χτυπάμε, θέλει 20 λεπτά. Η συνταγή γίνεται και σε 2-3 λεπτά και χτύπημα και χωρίς μίξερ στο χέρι. Η αλήθεια είναι. Απλά όσο περισσότερο χτυπήσουμε, τόσο πιο λαστιχένια θα γίνουν τα κριτσίνια για να μπορέσουμε να τα πλάσουμε. Οπότε μας βοηθάει πάρα πολύ να αφήσουμε το μίξερ να δουλέψει για το άνοιγμα μετά. Οπότε εγώ θα έλεγα 7-8 λεπτάκια να χτυπήσουμε και σε 7-8 λεπτάκια γυρνάμε για να συνεχίσουμε. Perfect.
Είχα το κρέας στην κατάψυξη και το άφησα να ξεπαγώσει. Μπορώ να το ξαναβάλω στην κατάψυξη? Η απάντηση είναι όχι, ποτέ. Ό,τι ξεπαγώσει το μαγειρεύουμε. Δεν ξαναμπαίνει ποτέ πίσω στην κατάψυξη. Μετά από 7 λεπτάκια θα παρατηρήσουμε ότι το μείγμα μας έχει ξεκολλήσει από το κάτω του μίξερ. Οπότε αυτό ακριβώς θέλουμε. Θέλουμε ένα μαστιχωτό, ωραίο ζυμαράκι. Τώρα θα πάρω ένα ωραίο μπολ. Ποιο μπολ να πάρω? Θα πάρω αυτό. Εδώ. Θα προσθέσω λίγο λαδάκι μέσα. Και έτσι όπως είναι, θα ξεκολλήσω το ζυμάρι μου και θα τα αφήσω να φουσκώσει. Τι ωραίο ζυμάρι είναι αυτό, φίλε. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, ακόμα δεν έχει κάποια ζύμωση που είναι η αγαπημένη σου λέξη, μπελέση. Δεν έχει ούτε όσμωση, ούτε ζύμωση, δεν έχει τίποτα. Οπότε, αυτό που θέλουμε είναι να αφήσουμε το χρόνο να δουλέψει πάνω στο ζυμάρι. Ο χρόνος είναι καταλυτικός. Θα δώσει γεύση στο ζυμάρι, θα δώσει φούσκωμα και θα μας κάνει ένα τελείως διαφορετικό ζυμαράκι. Οπότε, τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να αφήσουμε να φουσκώσει. Θέλουμε να φουσκώσει μέχρι να διπλασιαστεί, δηλαδή να γίνει κάπως έτσι. Εντάξει. Αυτό έχει γίνει του πάνω, αλλά δεν μας πειράζει. Μας πειράζει να παραφουσκώσει, η αλήθεια είναι, γιατί αν παραφουσκώσει, σπάνε και ίνες από το ζυμάρι μας. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Μερικές φορές μας πιάνει μία τρέλα και λέμε, άστο λίγο ακόμα να φουσκώσει, άστο λίγο ακόμα να φουσκώσει, και τελικά χαλάει το ζυμάρι. Ας πούμε στα τσουρέκια, άμα παραφουσκώσουν σε αυτό το στάδιο, θα σπάσουν ίνες. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε, εντάξει. Γενικά δεν παραφουσκώνουμε. Εδώ πέρα φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ, αλλά ουσιαστικά έχει μία τρυπούλα, να τη σκάσω. Ναι. Τριν. Έφυγε και είναι μια χαρά. Οπότε βάζουμε μπράνι εδώ. Και αφήνω στην άκρη να φουσκώσει. Τα έχουμε ξαναπεί, θα τα πω και σήμερα. Ο χρόνος που τα αφήσουμε να φουσκώσει είναι σχετικός. Μπορεί να πάρει από 45 λεπτά, μπορεί να πάρει και 2 ώρες. Εντάξει, Διονυσάκο μου? Μάλιστα. Μπράβο. Λοιπόν, τα αφήνω αυτό στην άκρη και πάμε κατευθείαν να συνεχίσουμε. Γενικά το ζυμαράκι μας, να ξέρετε ότι κολλάει. Δεν θέλω να σας φοβήσει, είναι πολύ λογικό. Και έχουμε έναν σύμμαχο σε αυτό το κόλλημα, που είναι ποιο? Το λαδάκι. Το λάδι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, οπότε πριν το ξεφουσκώσω και πριν αρχίσω τη διαδικασία, να σας δείξω ακριβώς τι θα κάνω. Λοιπόν, εδώ θα αφήσω ζυμάρι μαζί με λαδάκι, εδώ θα πάρω το σουσάμι μου, να το βάλω στην άκρη, έχω πάρει σουσαμάκι αρκετό, και θέλουμε ένα συνδετικό στοιχείο για το σουσάμι και το ζυμάρι μας, που είναι το νερό. Το νερό μας είναι χλιαρό, δεν είναι κρύο από τη βρύση, το έχουμε ζεστάνει ελάχιστα στα μικροκύματα, δηλαδή χλιαρό. Για να κολλήσει καλύτερα. Άμα είναι παγωμένο το νεράκι μας, δεν θα κολλήσει τόσο καλά το σουσάμι. Βάζω μέσα τη ζάχαρη μου και είναι αρκετή. Ακολουθούμε ακριβώς την ίδια τεχνική που κάνουμε και στο κουλούρι Θεσσαλονίκης, γιατί θέλουμε να κάνει απ' έξω μια κρούστα και να είναι πιο τραγανό. Οπότε, ανακατεύω τη ζάχαρη μαζί με το νερό. Και επειδή είναι και χλιαρό το νεράκι, θα λιώσει κατευθείαν η ζάχαρη. Εντάξει. Και η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Λοιπόν, σας δείξω πόσο περίπου είναι τα 20 γραμμάρια, γιατί θέλουμε περίπου 20 γραμμάρια ζυμάρι. Θα βάλω λίγο λαδάκι στα χέρια μου. Εδώ. Για να πιάσω το ζυμάρι. 20 γραμμάρια είναι περίπου τόσο, είναι πολύ λίγο, το βλέπετε. Οπότε θέλω τόσο να είναι το ζυμαράκι μου. Τώρα, θα αφήσω αυτό στην άκρη. Δεν θα το κάνω με ζυγαριά, αλλά θέλω να σας δείξω ότι το λάδι μου βοηθάει πάρα πολύ στο να ανοίξω το κριτσίνι μου. Οπότε τι κάνω? Βάζω μπροστά μου και άμα βλέπω ότι κολλάει, τι κάνω? Παίρνω λίγο ακόμα λαδάκι. Εδώ. Βάζω και στον μπάγκο, βάζω και στο χέρι. Και ανοίγω περίπου 15-20 εκατοστά. Γενικά ανοίγουμε και βλέπουμε ότι μπαίνει κατευθείαν το κριτσίνι μέσα, αλλά δεν μας πειράζει γιατί θα τα ανοίξουμε μετά στο σουσάμι, εντάξει. Υπολογίζουμε περίπου τόσο. Τώρα τι κάνουμε? Έτσι όπως είναι το κριτσίνι μας, παίρνουμε, το βουτάμε στο νεράκι. Μετράμε 1, 2, 3. Μεταφέρουμε και βάζουμε πάνω στο σουσάμι. Εδώ πέρα με το που βάλουμε πάνω στο σουσάμι και κάνουμε αυτή την κίνηση, θα δούμε κατευθείαν ότι το κριτσινάκι μας είναι έτοιμο. Εύκολο ή δύσκολο? Εύκολο. Κάτσε να πάρει τα ψή μου. Εδώ είμαστε. Και έτσι όπως είναι, μεταφέρουμε το πρώτο μας κριτσινάκι στο ταψί. Τώρα δεν το κάνω έτσι, θα σας δείξω πώς θα το κάνω. Γιατί δεν θέλω να το κάνετε ένα-ένα. Γιατί ένα-ένα θα λερώνετε μόνιμο στα χέρια σας με σουσάμι και θα πετάτε πολύ σουσάμι και θα γεμίσει και νερό το ταψί σας. Αυτά κάνουμε όλα μαζί. Δηλαδή, κοιτάξτε εδώ. Παίρνουμε λίγο από το ζυμαράκι μας εδώ. Ποιος είναι ο σύμμαχός μας, Διονύση? Το λάδι. Το λάδι. Λαδάκι εδώ. Πιστέψτε με, πρέπει να κάνετε αυτό το ζυμάρι για να βγουν τέλεια τα κριτσίνια. Μπορούμε να κάνουμε ένα πιο σφιχτό ζυμάρι που να μην έχει τόσο δυσκολία στο άνοιγμα, αλλά δεν θα βγουν τα κριτσίνια πάρα πολύ ωραία. Το βλέπεις εδώ πέρα. Ανοίγω.
Βάζω το νερό και πετάω δίπλα στο σουσάμι. Δεν το πειράζω τώρα, θα το πειράξω όλα μαζί. 5-5 μαζί, 10-10 μαζί, καταλαβες. Συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Παίρνω λίγο ζυμαράκι. Εδώ, ανοίγω. Δεν με βοηθάει, άρα τι κάνω. Προφανώς, όπως έλεγε και ο φίλος μας ο σκηνοθέτης, αλλά παίρνουμε και λίγο λαδάκι. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε το άνοιγμα, προφανώς. Και βλέπουμε ότι το λαδάκι μας βοηθάει καταπληκτικά. Αν και φαίνεται ότι κολλάει, δεν μας ενοχλεί, γιατί στο τέλος ανοίγει. Σωστά. Νεράκι. Δίπλα. Εδώ. Εδώ είμαστε. Και όταν μαζέψω αρκετά, ανοίγω με το σουσάμι, βάζω πάνω στο ταψάκι και αφήνω το δεύτερο κριτσίνι. Το τρίτο κριτσίνι. Θέλουν να έχουν πάρα πολύ σουσάμι πάνω. Όσο περισσότερο σουσάμι έχουν τα κριτσίνια, τόσο πιο ωραία θα γίνουν. Σωστά, Διονύση. Και εδώ είμαστε. Και είμαστε εντάξει. Πάνε δίπλα. Και τι κάνουμε τώρα. Σουσαμίζουμε. Τον κάνουμε ωραία. Με αυτόν τον τρόπο έτσι δεν γεμίζουν και τα χέρια σας νερό και μετά παίρνουμε και απλώνουμε τα κριτσινάκια μας. Εύκολο ή δύσκολο, Μπελεσάκο μου? Πανεύκολο. Τσάκο μου? Πανεύκολο. Θα το κάνεις? Εννοείται. Πότε θα μου φέρεις κριτσινιά? Πότε θες. Έλα τώρα, κάνε μου ερωτήσεις που θα μπορεί να κάνει ο κόσμος. Θέλω να ακούσω ερωτήσεις. Για πες μου μία ερώτηση. Θα μπορούσα αντί για σουσάμι να βάλω κάτι απ' έξω άλλο? Μαύρο σουσάμι. Εντάξει. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να βάλουμε, ας πούμε, ηλιόσπορο που είναι το αγαπημένο σου. Ναι. Ε? Ναι, θα μπορούσαμε. Θα μπορούσαμε, βέβαια, να βάλουμε και ηλιόσπορο. Αλλά σήμερα κάναμε κριτσίνια με σουσάμι. Ή όσο λεγόταν κριτσίνια με ηλιόσπορο. Λοιπόν, ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος σε 180 βαθμούς. Θέλουν περίπου 30 λεπτάκια για να γίνουν. Σε 25 με 30, τα κριτσίνια μας θα είναι χρυσαφένια, τραγανά και σεξι. Και θα γυρίσουμε πίσω για να φτιάξουμε ένα ωραίο πλατό και να σας δώσω μερικές συμβουλές για το πώς συντηρούμε τα κριτσίνια. Λέγεται ότι τα κριτσίνια έχουν σαν τόπο προέλευσής τους την περιοχή του Πιεντμόντ στην Ιταλία του 17ου αιώνα. Στην Ιταλία ονομάζονται γκρισίνι από το γκέρσα, που είναι ένα είδος ιταλικού ψωμιού της περιοχής με μακρόστενο σχήμα. Και τα κριτσίνια μας είναι έτοιμα, Μιτσάκο. Ναι, ναι. Έλα, γόρι μου. Για να καταλάβεις τι εστί ποιότητα. Δεν είσαι εδώ. Πάρε ένα για σένα, ένα για τον Μπελέση. Να δώσεις και πίσω δύο στα κορίτσια. Ναι, ένα, δύο. Ορίστε. Και εγώ θέλω να σας δείξω το πόσο σωστά κριτσίνια είναι. Τα κριτσίνια όπως πρέπει να είναι. Δεν είναι τέλεια. Μένα τα κριτσίνια μου αρέσουν έτσι αφρός. Ωραία. Με 3-4 κριτσινάκια, όντως, έχεις κάνει ένα ωραίο σνακ. Θα μου βάλεις και λίγο τυράκι ή λίγα λαντικά από δίπλα. Ε? Να τα πάρεις για την Κυριακή, γιατί η Κυριακή με έχει καλέσει ο Μπελέση στο σπίτι. Πάμε να στήσουμε ένα πλατό Μπελέση για να σου δείξω πώς περίπου θέλω να το στήσω το πλατό την Κυριακή. Όντως με έχει καλέσει την Κυριακή, οπότε θα πάω, γι' αυτό το λέω, δεν είναι πλάκα. Λοιπόν, θέλω λίγο ξηρό καρπό από δίπλα, λίγα καρύδια για να συνδυάσουμε το τυρί μου. Εντάξει. Θέλω λίγα δαμάσκηνα και λίγα μπερικοκά, άμα σου μπορείς να το υποστηρίξεις, και λίγους βασιλικούς χουρμάδες θα ήθελα. Έχεις βασιλικούς χουρμάδες. Λίγο blue cheese ή καλύτερα γκοργοντζόλα, αναλόγως με το τι σου βρίσκεται. Μία πολύ ωραία γραβιέρα τίνου που μας αρέσει πάρα πολύ. Και από εκεί και πέρα από τα αλαντικά, εγώ δεν θέλω πολλά πράγματα. Δεν θέλω, ας πούμε, αλαντικά με τρούφα και τα υπόλοιπα. Λίγο σαλάμι αέρος και λίγο και λίγη μορταδέλα, είμαι ευχαριστημένος. Κάπως έτσι φαντάζομαι το τέλειο πλατό. Πώς φαίνεται? Άκου τώρα. Τα κριτσίνια τα χειροποίητα έχουν μόνο ένα αρνητικό. Και θα πρέπει να σας το πω, γιατί είμαστε σοβαρή επιχείρηση και κάθε φορά τα λέμε όλα. Τα κριτσίνια αυτά πρέπει να τα κλείσουμε αεροστεγώς. Πρέπει να τα ψήσουμε σωστά, να ακούσετε αυτό το κράτς που σημαίνει ότι δεν έχουν καθόλου υγρασία μέσα. Απλά επειδή είναι πάρα πολύ αφράτα και αέρινα, τι έχουν την τάση να κάνουνε? Να τραβάνε όλη την υγρασία από το περιβάλλον. Που σημαίνει ότι άμα τα αφήσω έτσι εκτεθειμένα, σε δύο μέρες από τώρα, τα κριτσίνια μου θα είναι μαλακά. Δεν θα έχουν καμία σχέση. Δεν θα έχουν την ίδια γεύση. Οπότε πρέπει να τα καλύψω καλά με μεμβράνη και σε περίπτωση που μαλακώσουν μετά από 3-4-5 μέρες, όχι μόνο αυτά τα κριτσίνια, οποιαδήποτε κριτσίνια παίρνετε, τι κάνουμε? Βάζουμε το φούρνο στους 100 βαθμούς, όχι 180, 100 βαθμούς, και αφήνουμε μέσα 5-6-7 λεπτάκια μέχρι που να ξαναγίνουν τραγανά. Το πιάσαμε? Τα έδωσα όλα τα μυστικά. Το πλατό σου άρεσε? Πολύ. Θα ήθελα να είναι καλύτερο την Κυριακή από αυτό. Προφανώς δεν θα είναι καλύτερο. Εντάξει, συγγνώμη.
Για τα κριτσίνια με σουσάμι, στον κάδο του μίξερ ρίχνουμε το νερό, τη μαγιά και ανακατεύουμε με ένα σύρμα χυρός. Προσθέτουμε το αλεύρι, το ελαιόλαδο και το αλάτι και χτυπάμε με το γάτζο σε μέτρια προς δυνατή ταχύτητα για 7 με 8 λεπτά. Αλείφουμε με ελαιόλαδο τα τυχώματα ενός μπολ. Πλάθουμε τη ζύμη σε σχήμα μπάλας, τη μεταφέρουμε στο μπολ. Καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε να φουσκώσει. Σε ταψί βάζουμε σουσάμι, ενώ σε μπολ βάζουμε νερό. Προσθέτουμε ζάχαρη και ανακατεύουμε. Βάζουμε ελαιόλαδο στα χέρια μας, χωρίζουμε το μείγμα σε μερίδες των 20 γραμμαρίων και πλάθουμε το κάθε ζυμαράκι σε σχήμα μπαστούνιου με τη βοήθεια λαδιού. Βουτάμε το κάθε κριτσίνι πρώτα στο μπολ με το νερό και τη ζάχαρη και μετά στο ταψί με το σουσάμι. Μεταφέρουμε σε ταψί με λαδόκολλα και ψήνουμε. Στείνουμε ένα πλατό με τα κριτσίνια, ξηρούς καρπούς, δαμάσκηνα και βερίκο κάπου ξηραμένα, blue cheese, γραβιέρα, μορταδέλα, σαλάμι αέρος και σερβίρουμε. Light σουτζουκάκια στο φούρνο. Ξέρω μπορεί να σας ακούγεται λίγο παράξενο, αλλά αυτή η συνταγή είναι μία από τις αγαπημένες μου και ήθελα να κάνω μία πιο light εκδοχή. Μία συνταγή που να μην έχουμε τύψεις να τη φάμε. Είναι πεντανόστιμη, πανεύκολη, σας το υπόσχομαι, σε 40 λεπτάκια θα είναι έτοιμη. Εντάξει, οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας και να ξεκινήσουμε. Για τα light σουτζουκάκια στο φούρνο θα χρειαστούμε: για τα σουτζουκάκια 500 γραμμάρια μοσχαρίσιο κιμά άπαχο, ένα μεσαίο αυγό, ένα κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, 1,5 κουταλάκι του γλυκού κίμινο, 1 κουταλιά της σούπας φρέσκο δυόσμο ψιλοκομμένο, 120 γραμμάρια ψωμί Παπαδοπούλου δίκοκο 100% ολικής άλεσης, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για τη σάλτσα, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένη ρίγανη, 0,5 κουταλάκι του γλυκού κρυσταλλική ζάχαρη, 1,5 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 1 κύβο κότας μάτζι και 400 γραμμάρια νερό. Για το πληγούρι, 300 γραμμάρια πληγούρι, 450 γραμμάρια βραστό νερό, 1 με 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, φέτα, ελαιόλαδο, αποξηραμένη ρίγανη και φύλλα δυόσμου. Και πάμε να ξεκινήσουμε, αγαπητέ Διονύση. Έχω ένα μπολάκι και θέλω να ετοιμάσω τα σουτζουκάκια μου. Γρήγορη συνταγή, εύκολη συνταγή, χωρίς πολλά μέσα. Θέλουμε να τα κάνουμε light. Δεν θα τηγανίσουμε, δεν θα αλευρώσουμε, δεν θα κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία που προσθέτει θερμίδες σε αυτή τη συνταγή. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να σκεφτούμε έξυπνα για το πώς θα πάρουμε την ίδια γεύση από τα σουτζουκάκια με λιγότερες θερμίδες. Οπότε, έχω πάρει κιμά. Τι κιμά είναι αυτό? Αρνίσιος. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και αρνί. Θα μπορούσαμε να παίξουμε μισό-μισό αρνί μοσχάρι. Θα μπορούσαμε να παίξουμε μόνο χοιρινό. Θα μπορούσαμε να παίξουμε μισό-μισό μοσχάρι χοιρινό. Εξαρτάται από την τσέπη. Εγώ έχω πάρει μία μέση λύση. Έχω πάρει μοσχαρίσιο κιμά. Και ο χοιρινός κιμάς δουλεύει καταπληκτικά. Δηλαδή, άμα θέλετε να κάνετε πιο οικονομική τη συνταγή σας, με χοιρινό κιμά θα βγουν όλα τέλεια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, μαζί με το κιμά θα προσθέσω ένα αυγουλάκι εδώ. Τέλεια. Και πάμε να τρίψουμε ένα κρεμμυδάκι μέσα. Θα την κάνω πολύ εύκολη τη συνταγή, όπως σας είπα. Δεν θα μαγειρεύω το κρεμμύδι, δεν θα κάνω τίποτα. Θα τρίψω το κρεμμύδι έτσι όπως είναι και τα ζουμάκια του θα πάνε μέσα. Γιατί θέλουμε να κάνουμε μια συνταγή παραδοσιακή από σουτζουκάκι. Έτσι όπως θα την κάνετε στο σπίτι σας. Οπότε, τρίβω το κρεμμυδάκι μου εδώ. Το κρεμμύδι, όπως βλέπεις, είναι μέτριο. Λοιπόν, το μυστικό της επιτυχίας, βέβαια, σε αυτή τη συνταγή βρίσκεται στα μπαχαρικά. Εδώ πέρα έχουμε χαρακτηριστικά μπαχαρικά που χρησιμοποιούμε για τα σουτζουκάκια, που είναι πια. Δεν είναι πολλά. Το κείμενο είναι κάτι που βάζουμε γενικά. Οπότε, το κρεμμυδάκι μας πάει μέσα. Εδώ είμαστε. Και πάμε να ανακατέψουμε όλα τα υπόλοιπα μπαχαρικά μαζί. Πώς? Με ένα μιξεράκι. Εδώ πέρα. Στο μιξεράκι μέσα θα ρίξω 2 σκελίδες σκόρδο. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε λιγότερο σκόρδο μπορείτε. Απλά δεν θα είναι σουτζουκάκι, εντάξει. Χαρακτηριστικό άρωμα που έχουν τα σουτζουκάκια είναι το σκόρδο. Οπότε, 2 σκελίδες πάνω μέσα. Το κείμενο είναι του Άκη επιλογή. Άμα θέλετε το βάζετε, άμα θέλετε όχι. Θεωρώ πως πρέπει να το βάλετε οπωσδήποτε. Κείμενάκι. Θέλουμε λίγο δυόσμο εδώ. Ωραίο.
Και κάπως όλα αυτά τα υλικά πρέπει να τα χτυπήσουμε μεταξύ τους, έτσι δεν είναι? Με τι θα τα χτυπήσουμε? Λάδι. Με ψωμάκι, φίλε Μίτσο. Θα χρησιμοποιήσουμε δίκοκο ψωμί Παπαδοπούλου 100% ολικής άλεσης. Ένα ψωμί υψηλής διατροφικής αξίας από το δίκοκο σπόρο του σιταριού. Είναι κομμένο σε πλούσιες απολαυστικές φέτες και έτσι είναι ιδανικό για να συνοδεύσετε το φαγητό σας και στη συγκεκριμένη περίπτωση να βάλετε μέσα στο φαγητό σας. Το ψωμάκι είναι απαραίτητο για να ρουφήξει όλα τα ζουμάκια από το κρεμμύδι και βέβαια να δώσει την αφράτη γεύση που θέλουμε στα σουτζουκάκια. Σε περίπτωση που βάλουμε σκέτο κυμάκι, δεν βάλουμε ψωμάκι, τι θα γίνει, φίλε Μιτσάκο? Θα σφίξουν πολύ τα σουτζουκάκια και δεν θα είναι αφράτο, δεν θα είναι ωραία. Θέλω τρεις φέτες ψωμί εδώ πέρα. Μία, δύο, τρεις. Εντάξει, εκείνη και ολικής άλεσης. Οπότε διατροφικά είμαστε καλυμμένοι γιατί κάνουμε μία light συνταγή. Και βέβαια με το ψωμάκι θα πάρουμε και την αφράτη φύ που θέλουμε από τα σουτζουκάκια. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, κόβω το ψωμάκι μου. Η αλήθεια είναι πως δοκίμασα τη συνταγή απλά να ψιλοκόψω τα υλικά και πάλι βγαίνει. Απλά θεωρώ ότι είναι πολύ πιο εύκολο για όλους να το κάνετε με το μιξεράκι, εντάξει. Οπότε βάζω το μιξεράκι. Είναι υπέροχο. Μυρίζει καταπληκτικά. Και το μόνο που χρειάζεται είναι να βζουμβζουμάρω, φίλε Διονύση. Λοιπόν, το μείγμα μας είναι έτοιμο. Μυρίζει καταπληκτικά και εδώ πέρα είναι όλη η γεύση από τα σουτζουκάκια. Δηλαδή μυρίζει το σκόρδο, μυρίζει το δυόσμο, μυρίζει το κύμινο, τα μυρίζει όλα. Θα πάει το ψωμάκι μας μέσα και πάμε να ολοκληρώσουμε με 2-3 τελευταία υλικά που είναι αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Δεν έχει κάτι άλλο. Οπότε θέλουμε το αλατάκι μας εδώ. Και εδώ πέρα δεν θέλω να είστε τσιγκούνιδες. Πιπέρι και αλαδάκι. Εύκολο ή δύσκολο? Το έχω και ζυγισμένο το λάδι στη συνταγή για να μην ρίξετε παραπάνω. 50 γραμμαριάκια είναι αρκετά για να δώσουμε ακριβώς την γεύση που θέλουμε και τη σύσταση στα σουτζουκάκια. Γιατί άμα δεν βάλουμε καθόλου λάδι, να ξέρετε εκεί πέρα χάνουμε. Μην σας πιάσει υπερβολή και πείτε κάνω μια light συνταγή, οπότε θα αφήσω το λάδι έξω. Δεν τα αφήνουμε έξω το λαδάκι, θα το βάλουμε, είναι απαραίτητο. Και τώρα η αγαπημένη μου στιγμή. Η στιγμή που αρχίζουμε να πλάθουμε. Να φορέσω κάτι, Ναι, οπωσδήποτε. Εντάξει. Θα φορέσω. Για εσάς. Ναι. Στο σπίτι δεν θα φορούσα γαντιά. Στο λέω να το ξέρεις. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχει μία άμεση σύνδεση του μάγειρα με το φαγητό. Όταν δεν υπάρχουν γάντια. Όταν υπάρχουν γάντια δεν καταλαβαίνεις το φαγητό. Οπότε όντως το γάντι μερικές φορές σκοτώνει τη μαγειρική. Αλλά είναι και απαραίτητο για την υγιεινή. Οπότε κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Σωστά, Μπελεσάκο μου. Σωστά τα είπα. Σου άρεσε αυτό που είπα? Έχω τρελαθεί. Και σε αυτό το σημείο, άμα έχετε αμφιβολίες για το αλάτι και το πιπέρι, τι κάνουμε, Διονυσάκο? Τηγανάκι, παίρνουμε, βάζουμε ένα μικρό κεφτεδάκι, το δοκιμάζουμε και βλέπουμε αν χρειάζεται αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα για φούρνισμα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται ούτε τηγάνισμα, ούτε αλεύρι, ούτε τίποτα. Κάνουμε μία light συνταγή. Οπότε θέλουμε να φτιάξουμε ωραία σουτζουκάκια. Μεγάλα είναι αυτά? Όχι, καλά είναι. Μια χαρά είναι. Εδώ πέρα. Λοιπόν, πλάθω το σουτζουκάκι μου και μόλις τα έχω έτοιμα τα πετάω μέσα στο φούρνο. Μπορώ να ξαναζεστάνω φαγητά με σάλτσες από γιαούρτι ή θα κόψει το γιαούρτι? Αγαπητή Δήμητρα, εννοείται πως μπορείς να ξαναζεστάνεις και άμα δεις ότι πάει να κόψει, βάλε λίγο νεράκι και θα στρώσει. Άλλα δύο σουτζουκάκια έχουμε. Μια χαρά τα βγάλα, ακριβώς. Περίπου 20 σουτζουκάκια θα βγάλει, εντάξει. 20 σουτζουκάκια, άμα πάμε 3 στη μερίδα. 3, 6, 9, 12, 10. Πόσο βγαίνει, παιδιά? 6 μερίδες. 6 μερίδες. Ή μπορούμε να βγάλουμε 8 παιδικές. Εντάξει. Τα παιδιά τρελαίνονται για σουτζουκάκια. Σου τα μπελέσει. Λοιπόν, τώρα τα πράγματα είναι απλά. Γιατί σχεδόν έχουμε τελειώσει. Αυτό έτσι όπως είναι πάει στο φούρνο. Ο φούρνος είναι προθαρμασμένος στους 200 βαθμούς στον αέρα. Θέλουμε υψηλή θερμοκρασία για να πάρουν χρώματα στο τζουκάκια. Και ψήνουμε για 20 λεπτάκια. Μόλις γυρίσουμε πίσω από τα 20 λεπτάκια, ετοιμάζουμε μια γρήγορη σάλτσα ντομάτας κρύα, ρίχνουμε μέσα στο ταψί και ψήνουμε άλλα 20 λεπτάκια. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Πώς φάνηκε? Το μόνο που χρειάζεται αυτό το φαγητό είναι λίγη φετούλα και λίγο ψωμάκι για να βουτήξει. Αυτοί είμαστε. Ο καρπός του δίκοκου σιταριού αποτελείται από δύο σπόρους, οι οποίοι καλύπτονται από ένα σκληρό περίβλημα που παραμένει στενά προσκολλημένο πάνω τους, διατηρώντας έτσι όλα τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά τους. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, φόσφορο, μαγνήσιο και θιαμίνη, βιταμίνη B1, αλλά και υψηλό ποσοστό του αμινοξέως λυσίνη. Ο γλυκαιμικός δείκτης του είναι χαμηλότερος από το κοινό σιτάρι, ενώ παρότι περιέχει γλουτένη, η σύστασή του είναι τέτοια που καθιστά τα αρτοσκευάσματα από δίκοκο σιτάρι πιο εύπεπτα για τον ανθρώπινο οργανισμό.
Και τα σουτζουκάκια μας είναι έτοιμα. Είναι έτοιμα, μπορούμε να τα φάμε, είναι πεντανόστιμα. Απλά θέλουμε να κάνουμε και μια σάλτσα ντομάτας. Σάλτσα ντομάτας θα κάνουμε μια πολύ γρήγορη, όπως σας είπα. Το μόνο που χρειάζομαι είναι ξανά το μιξεράκι μου, εδώ είμαστε. Και θα προσθέσω στο μιξεράκι, εδώ είμαστε, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Δεν χρειαζόμαστε πολύ, ίσα λίγο λαδάκι. Σε περίπτωση που είστε φαν του σκόρδου, μπορείτε να βάλετε λίγο ακόμα σκορδάκι μέσα, αλλά εγώ δεν θα βάλω, εντάξει. Θα βάλω λίγη ριγανίτσα. Θα βάλω λίγη ζάχαρη. Εδώ είμαστε. Θα βάλω 1 κουταλιά της σούπας πελτέ. Μια μισή, ναι. Εγώ να βάζω πελτέ, επειδή είναι γλυκός, θα βάζω ζάχαρη. Ίσα-ίσα, ο πελτές δεν είναι γλυκός. Άκου τώρα. Ο πελτές ουσιαστικά τι χρειάζεται, νεράκι για να ξαναγίνει ντομάτα, να σου το πω έτσι. Επειδή είναι μέσα σε μια συσκευασία, σε μια κονσέρβα συνήθως, αρχίζει να πικρίζει. Οπότε, 2 τρόποι υπάρχουν για να φέρουμε τον πελτέ σε κανονική συνθήκη. Ή να τον ψήσουμε σε τηγάνι, να τον ψήσουμε κανονικά, ναι, για να μαλακώσει η γεύση και να φύγει η πικρή γεύση που έχει, ή να βάλουμε λίγη ζάχαρη. Εντάξει, που δεν είναι πάντα απαραίτητο, έχει να κάνει βέβαια και με την ποιότητα του πελτέ που θα πάρει. Απλά πάντα για να είμαστε σίγουροι, βάζουμε και λίγη ζαχαρίτσα για να μην έχουμε θέμα. Εντάξει, βέβαια εδώ πέρα δεν βάζω τη ζάχαρη για τον πελτέ, τη βάζω για το κονγκασέ. Εντάξει, άμα είχα φρέσκες, ωραίες ντομάτες καλοκαιρινές και έκανα τη συνταγή τον Αύγουστο, δεν θα ασχολιόμουν καθόλου με τη ζάχαρη. Οπότε, βάζω και μια συσκευασία ντομάτα έτοιμο κονκασέ μέσα. Εννοείται πως άμα έχετε ωραίες ντοματούλες να τρίψετε, τρίψετε. Και για να δώσω περισσότερο σώμα στη σάλτσα μου, θα προσθέσω και έναν κύβο κότας μάτζι, γιατί ενισχύει τη φυσική γεύση όλων των συστατικών του φαγητού. Βάζοντας κύβο στο φαγητό, δεν χρειάζεται προσθήκη αλατιού. Οπότε είχαμε βάλει αλάτι στα σουτζουκάκια. Στη σάλτσα μας δεν θα προσθέσουμε αλάτι, θα βάλουμε μόνο έναν κύβο και είμαστε εντάξει. Ανοίγω τη συσκευασία μου εδώ. Και βέβαια μου αρέσει έτσι να χτυπάω όλα τελικά μαζί, για να πάει ο κύβος παντού, να δώσει γεύση και ουσιαστικά δεν χρειάζεται να βάλουμε ούτε λατάκι ούτε τίποτα. Και το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ζουμ, ζουμ στο μιξεράκι. Τώρα στην ερώτηση, Άκη, τι θα κάνουμε άμα δεν έχουμε μιξεράκι, εννοείται πως ανακατεύεται όλα τελικά με το χέρι. Απλά τρίβεται λίγο στην αρχή τον κύβο μαζί με το λαδάκι και ανακατεύεται όλα τα τελικά. Το ίδιο ισχύει και για το ψωμί που βάλαμε πριν στα σουτζουκάκια. Το τρίβουμε στον τρίφτη και είναι μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Λοιπόν, χτυπάω όλα τα τελικά εδώ πέρα. Και η σαλτσούλα μου είναι έτοιμη. Τελεία. Λοιπόν, αδειάζω στον μπολ μου. Και στο μιξεράκι που χτύπησα την ντομάτα μου θα προσθέσω και περίπου 300 ml νερό. Να το καθαρίσω. Εδώ είμαστε. Γιατί χρειαζόμαστε και λίγο νεράκι. Εντάξει, θα ψήσουμε άλλα 20 λεπτάκια. Οπότε, άμα δεν βάλουμε νεράκι, θα πιάσει η σαλτσούλα ντομάτα μας. Οπότε, ανακατεύω. Και έτσι όπως είναι μπλουμ στα σουτζουκάκια μας. Εύκολο ή δύσκολο? Για πείτε. Δεν υπάρχει. Και το πιο εύκολο κομμάτι της συνταγής είναι ότι δεν χρειάζεται να βάλουμε καθόλου τηγάνι πάνω στη φωτιά. Ό,τι να γεμίσουμε με λάδι για την κουζίνα μας, ούτε τίποτα. Έτσι όπως είναι, πάει ξανά στο φούρνο στους 200 βαθμούς και σε 20 λεπτάκια τα σουτζουκάκια θα είναι έτοιμα. Τώρα, όση ώρα περιμένουμε να γίνουν τα σουτζουκάκια, σας έχω υποσχεθεί σήμερα ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε τηγάνι καθόλου, θα ετοιμάσουμε την πιο ποιοτική γαρνιτούρα που μπορούμε να κάνουμε. Σας έχω πει πολλές φορές ότι το πληγούρι είναι από τα αγαπημένα μου υλικά και μπορείς να φτιάξεις γαρνιτούρα για πάρα πολύ κόσμο. Το δύσκολο κομμάτι με το πληγούρι είναι για το πώς το μαγειρεύουμε. Έτσι δεν είναι? Θα σας δώσω τι νούμερο είναι συνταγή που μπορείτε να κάνετε. Έχω κάνει και άλλη συνταγή που πρώτο το σοτάρω για να μυρίσει σαν χαλβά στη Μυγδαλένιος. Αλλά σήμερα θα πάμε πιο απλά. Τι έχω εδώ πέρα? Έχω το πληγούρι μου. Θα ρίξω μέσα καυτό νερό από το βραστήρα. Βλέπετε που ατμίζει. Σωστά? Ναι. Είναι 1-1,5 αναλογία. Ένα πληγούρι, 1,5 νερό. Και μόλις ρίξουμε το καυτό νερό, πρέπει πραγματικά να είναι καυτό από το βραστήρα. Εντάξει. Τι κάνουμε? Καλύπτουμε με βράνη. Εγώ να σας πω, κάθε μέρα κάνω πληγούρι, γιατί είναι ο βασικός μου υδατάνθρακας, εντάξει. Δηλαδή είναι το βασικό μου συνοδευτικό σχεδόν κάθε μέρα για τα φαγητά μου. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τα πάντα όλα, εντάξει. Γιατί είναι ό,τι πιο υγιεινό υπάρχει και είναι και πολύ εύκολο για να φτιαχτεί. Έτσι όπως είναι, αφήνω στην άκρη και σε 20 λεπτά θα είναι έτοιμο. Το ξέρεις? Όχι. Με ένα βραστήρα, κάθε μέρα έχει την καλύτερη γαρνιτούρα. Πίσω σε 20 λεπτάκια για να σερβίρουμε τα σουτζουκάκια με το πληγούρι και να βουτήξουμε και λίγο ψωμάκι με φετούλα από δίπλα για να γίνει μια φαγητάρα από τις λίγες.
Σήμερα, η συνταγή για τα σμυρναϊκά σουτζουκάκια που άφησαν πίσω τους οι Έλληνες πρόσφυγες της Σμύρνης σώζεται στην Τουρκία με το όνομα Ισμίρ Κιοφτέ. Η διαφορά με τα αυθεντικά σουτζουκάκια λέγεται πως είναι η απουσία του κρασιού και η πολύ λιγότερη ντομάτα, ενώ τα τουρκικά σουτζουκάκια ψήνονται στο φούρνο μαζί με πατάτες σε φέτες και πράσινες πιπεριές. Και το πληγουράκι μας είναι έτοιμο. Όπως σας είπα, μετά από 20 λεπτά γίνεται κάτι μαγικό. Φουσκώνει το πληγούρι, γίνεται τέλειο. Το μόνο που έχουμε είναι να το σπάσουμε με ένα κουταλάκι ή με ένα πιρούνι. Είναι η πιο εύκολη γανιτούρα που μπορείτε να φτιάξετε. Δηλαδή, ένα μυστικό έχει αυτή η συνταγή, να είναι καυτό, καυτό το νερό, βραστό όταν το ρίξουμε μέσα. Κοιτάξτε εδώ, όγκο. Και εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Ντομάτα, αγγούρι, φέτα, γιαστή. Εγώ θα πάω πάρα πολύ απλά. Θα το κάνω όσο πιο απλό γίνεται και τι θα κάνω. Θα βάλω δυο σταγές ελαιόλαδο για να μυρίσει ελαιόλαδο, γιατί όπως βλέπεις το πληγούρι δεν κολλάει όπως θα κάνει το ρύζι ή οποιοδήποτε άλλος υδατάνθρακας. Είναι τέλειο από μόνο του. Αλάτι και πιπέρι. Ανακάτεμα. Υπάρχουν πόσες συνταγές που γίνονται χωρίς μαγείρεμα, δηλαδή αυτή δεν έχει μαγείρεμα. Είναι πάρα πολύ απλή. Καταλαβαίνεις. Ναι, είναι εφαλαστική. Λοιπόν, οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε να στείλουμε κάτι ωραίο. Πληγουράκι από κάτω, αντί για ρύζι. Πιο σωστός υδατάνθρακας από το ρύζι, ακόμα πιο σωστός, γιατί και το ρύζι είναι πολύ ωραίος υδατάνθρακας, αλλά το πληγούρι διατροφικά, φίλε, είναι ένα κλικ πάνω απ' όλα. Δηλαδή είναι το τέλειο. Πληγουράκι. Έχω λίγη φετούλα που θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο, εδώ. Και βέβαια την κλασική μας ρίγανη από τον Όλυμπο. Και ήρθε η ώρα να βγάλουμε και τα σουτζουκάκια μας, Παναγία μου. Ε, χαγητάρα, πόσα στη μερίδα, 3 ή 4. Θα βάλεις 3 να το δούμε, ναι. Αν βάλεις 4, θα βάλεις 5 άτομα. Πρώτα απ' όλα, κοίτα εδώ. Από πάνω, ναι. Από πού, να πάει η σάλτσα αυτή υπέροχη, να πάει πάνω από το πληγούρι και να γίνει ένας μικρός χαμός. 3 ή 4. 4. Κοίτα τους άτιμους, για εσάς τους αχόρταγους, να ρίξω και μπόλικη σαλτσούλα. Εδώ πέρα εντάξει, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει περιορισμό το φαγητό, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν θέλει τυρά, φαντάζομαι. Έχω βγάλει το τυρί δίπλα σε άλλο γύρισμα, είσαι. Κοίταξε, πάνω από τα σουτζουκάκια εγώ δεν βάζω τυρί, γιατί μπορεί κάποιος να μην θέλει. Θεωρώ ότι από δίπλα είναι το πιο σωστό. Και πάμε να δοκιμάσουμε, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, θα βγάλω μία φέτα ψωμάκι να βουτήξω μέσα στη σαλτσούλα μου. Γωνία ή μέση. Γωνία, ε. Είναι... Για μένα μου αρέσει αυτό το σημείο, εδώ. Βουτυχτή το λέμε. Yeah. Σε αρέσει βουτυχτή? Πολύ. Σουτζουκός μου. Ναι, η κλασική γεύση που έχει το ζουμάκι από τα σουτζουκάκια. Άντε, γεια. Και τα σουτζουκάκια μέσα έχουν γίνει τόσο αφράτα. Μην τσοκεί πάρα πολύ, θες να δοκιμάσεις? Έλα, έλαση, έλαση. Μα είναι δυνατόν. Έλαση. Έχω ταλαιπωρηθεί σήμερα τόσο πολύ, θα πάει ο Μητσός. Να στο κρυώσω κιόλας. Μου πήρε τη θέση. Βασικά, πάρε και λίγο ψωμάκι και εξαφανίσου, αλλά είναι το τέλειο σουτζουκάκι, έφυγες. Και κάπως έτσι είναι η συνταγή της μαγείας. Δηλαδή, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ένα δυόσμο θα βάλω από εδώ πάνω, ίσα-ίσα για να φωτίσω λίγο ακόμα το πιάτο μου. Και η συνταγή της μαγείας στη σημερινή περιέχει light σουτζουκάκια στο φούρνο, αγαπημένους φίλους όπως είναι ο Διονύσης, ο Μπελέσης και ο Μιτσάκος, και βέβαια μία παγωμένη κοκακόλα. Τι άλλο να ζητήσουμε? Κοιτάξτε. Τέλειο. Τέλειο. Για τα light σουτζουκάκια στο φούρνο, σε μπολ βάζουμε τον κιμά, το αυγό και τρίβουμε το κρεμμύδι. Στον πολυκόφτη ρίχνουμε τις κελίδες σκόρδου, το κίμινο, τον δυόσμο, το ψωμί και ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε το μείγμα στο μπολ, προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο και πλάθουμε καλά με τα χέρια μας μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Χωρίζουμε σε κομμάτια, πλάθουμε ελαφρά σε μακρόστενο κυλινδρικό σχήμα, μεταφέρουμε σε αντικολλητικό ταψί και ψήνουμε για 20 λεπτά. Στον πολυκόφτη ρίχνουμε ελαιόλαδο, ρίγανη, ζάχαρη, πελτέ, την ντομάτα κονκασέ, τον κιβοκότας και χτυπάμε. Αδειάζουμε σε μπολ, προσθέτουμε το νερό, μεταφέρουμε στο ταψί με τα σουτζουκάκια και ψήνουμε για άλλα 20 λεπτά.
Σε ένα μπολ βάζουμε το πληγούρι, προσθέτουμε ζεστό νερό, καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στην άκρη. Αφαιρούμε τη μεμβράνη, ανακατεύουμε, προσθέτουμε ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, ανακατεύουμε και αδειάζουμε σε πιάτο. Σε ένα πιάτο βάζουμε φέτα, πασπαλίζουμε με ελαιόλαδο και ρίγανη, ενώ στο πιάτο με το πληγούρι βάζουμε τα σουτζουκάκια, περιχύνουμε με σάλτσα και σερβίρουμε με δυόσμο και τη φέτα. Μους σοκολάτας με ένα υλικό, γίνεται? Όχι. Ουσιαστικά θα χρησιμοποιήσουμε μόνο σοκολάτα και νερό. Το έχεις ξαναδεί, φίλε Μπελέση? Όχι. Θα το δεις σήμερα. Πάμε να δούμε τα υλικά, το υλικό και γυρνάμε. Για τη μους σοκολάτας με ένα υλικό θα χρειαστούμε 340 γραμμάρια κουβερτούρα Nestlé Dessert, 220 γραμμάρια νερό και μία κουταλιά της σούπας αλάτι για το μπολ. Για το σερβίρισμα, φρούτα του δάσους. Πάμε να ξεκινήσουμε, αγαπητέ Διονυσάκο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, θέλουμε δύο συσκευασίες Nestlé Dessert κλασική κουβερτούρα, η οποία παρασκευάζεται από επιλεγμένες ποικιλίες κακάο, αλλά και από τα πιο αγνά υλικά. Κόβεται εύκολα, λιώνει εύκολα και να θυμάστε ότι όταν χρησιμοποιείτε ποιοτική κουβερτούρα, δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχετε σε ό,τι και να φτιάξετε, και πόσο μάλλον σε αυτή τη συνταγή που χρειαζόμαστε μόλις ένα υλικό. Πρέπει να πάρουμε μια καλή κουβερτούρα. Καλή. Οπότε, θέλω τις δύο συσκευασίες, τις βγάζω εδώ πέρα στο ξυλοκοπής. Μία. Δύο. Και το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι τι να κάνουμε, Διονυσάκο μου? Να τις ψιλοκόψουμε. Ναι. Κοίτα εδώ τώρα τι θα κάνουμε. Κοίταξε, αυτή τη συνταγή την έκανα πάρα πολύ παλιά. Πάρα πολύ παλιά. Δεν θυμάμαι όταν ήμουν στην Αγγλία. Απλά δεν την έχω δείξει ποτέ. Είναι η πιο εύκολη συνταγή σε περίπτωση που έχεις μηδενικές γνώσεις και λίγα υλικά στο σπίτι για να φτιάξεις ένα γλυκό. Δηλαδή, πολλές φορές στο σπίτι δεν είσαι σε φάση που θες να κάνεις γλυκό, ανοίγεις το ψυγείο και δεν βλέπεις τίποτα. Και λες, Παναγιώ, τι θα κάνω τώρα? Δεν έχω τίποτα. Ωραία. Υπάρχει μια πιο εύκολη συνταγή, γιατί νομίζω ότι σοκολάτα έχετε όλοι στο σπίτι σας. Σωστά, Διονύση? Δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει σοκολάτα. Όλα τα υπόλοιπα να σου λείπουν, ένα κομματάκι σοκολάτα θα έχει στην άκρη, γιατί πάντα σε πιάνουν λιγούρες και θες να δοκιμάσεις. Εδώ πέρα το μυστικό είναι να ψιλοκόψουμε καλά την κουβερτούρα μας. Γιατί θα τη λιώσουμε με νερό. Δεν θα τη λιώσουμε ούτε με γάλα, ούτε με κρέμα γάλακτος, ούτε με βούτυρο. Και η ποσότητα του νερού που θα βάλουμε είναι ελάχιστη, είναι πάρα πολύ λίγη. Οπότε θέλουμε να είναι πολύ ψιλοκομμένη για να μπορέσει το νερό να λιώσει τη σοκολάτα μας. Οπότε το μόνο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε πραγματικά εδώ είναι αυτό. Τα πάω καλά, Διονύση μου? Καλώς. Ναι. Καταπληκτικά. Ναι. Μπορούμε να τις πάσουμε σε μιξεράκι ή να τις χτίσουμε σε σπίτι? Θα σου έλεγα ότι μπορείς να το κάνεις σε οποιαδήποτε άλλη σοκολάτα που δεν είναι κουβερτούρα, που δεν έχει βούτυρο κακάο. Αυτή έχει δάγκωμα, δεν έχει καμία σχέση. Θα σου έλεγα όχι. Εντάξει. Κάντε έτσι όπως είναι. Πω. Εντάξει. Αυτή η μους, επειδή δεν έχει άλλα υλικά, έχει ατόφια γεύση σοκολάτας. Δηλαδή, οι υπόλοιπες όλες μους, με τον τρόπο που φτιάχνονται, είτε βάζεις αυγά, είτε βάζεις κρέμα γάλακτος, είτε βάζεις γάλα, είτε βάζεις οτιδήποτε, πάντα, τι κάνεις, αραιώνεις τη γεύση της σοκολάτας με ένα δεύτερο υλικό ή τρίτο υλικό. Εδώ πέρα, δεν αραιώνεις τη γεύση της σοκολάτας. Απλά αφήνεις τη σοκολάτα έτσι όπως είναι και της δίνεις διαφορετική υφή. Είναι φανταστικό. Λοιπόν, αυτά πάνε ανακύκλωση και έχω το νεράκι μου εδώ που θέλω να είναι καυτό. Είναι ήδη ζεστό. Απλά θα βάλω άλλα 30 δευτερόλεπτα μέσα στα μικροκύματα. Θέλω πραγματικά να αχνίζει. Και όση ώρα γίνεται αυτό, πάμε να βγάλουμε από την κατάψυξη τον πάγο μας. Είναι, δεν σε προβληματίζει. Λέω ότι θα κάνω μους. Βράζω νερό. Έχω κομμένη σοκολάτα. Κάπως πρέπει να κρυώσει μους. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα τα παγάκια μου. Θα ρίξω μέσα νερό κρύο από τη βρύση. Εδώ. Και για να μπορέσει το νερό μου να πάει κάτω από τους 0 βαθμούς, που μπορεί να πάει κάτω από τους 0 βαθμούς, τι θα κάνω? Θα προσθέσω λίγο αλατάκι. Εντάξει. Με λίγο αλάτι μέσα στο νερό. Το νερό μπορεί να φτάσει κάτω από τους 0 βαθμούς. Αυτό θέλω. Οπότε ανακατεύω το αλάτι να πάει παντού. Και εδώ μέσα έχω ένα νερό παγωμένο. Τώρα, πάω πίσω εδώ, στο νεράκι μου, που όπως βλέπετε είναι βραστό, αχνίζει. Το βλέπεις, Μίτσο? Ναι.
Βασικά δεν μπορώ να το πιάσω, αλλά εντάξει. Λοιπόν, και το ρίχνω μέσα στην κουβερτούρα μου. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ανακατεύω. Όχι. Αφήνω λίγη ώρα. Όπως βλέπετε, χρησιμοποιώ μεταλλικό σκεύος για να γίνει πολύ πιο γρήγορα η διαδικασία. Αν δεν έχετε μεταλλικό και έχετε γυάλινο, πάλι γίνεται η διαδικασία, απλά θα πάρει λίγο παραπάνω. Οπότε με το που ανακατέψω και αρχίζει να μαλακώνει η σοκολάτα εδώ, λίγο, παίρνω και ένα σύρμα και τελειώσαμε. Τώρα θα δεις. Ανακατεύω. Εδώ να λιώσει η κουβερτούρα μου. Και έτσι όπως είναι όλο το μπεν μαρί, πάει μέσα στο νερό μου, εδώ. Και αρχίζω να ανακατεύω με το σύρμα μέχρι που να παγώσει η σοκολάτα μου. Και μόλις παγώσει θα έχει γίνει μου. Πώς φαίνεται. Τίποτα. Γιατί τώρα σκέψου είναι παγωμένο μέσα το νερό, ακουμπάει πάνω στο σκεύος και επειδή ανακατεύω μαζί με το σύρμα, δημιουργώ μέσα μικρές φυσαλίδες και καθώς δημιουργώ φυσαλίδες, επειδή πάει στην άκρη η σοκολάτα, παγώνει στη μία στο μπολ και γίνεται μία μους. Πώς φάνηκε. Βλέπεις τι κάνω. Βλέπεις που άρχισε ένα σφίγγι. Το βλέπεις, Μητσάκο. Μπράβο. Όσο περισσότερο ανακατεύουμε, τόσο περισσότερο σφίγγι. Οπότε το σημείο που θα σταματήσουμε πρέπει να είναι σχετικό, εκεί που θα θυμίζει μους. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο θέλω να γκαζώσετε. Να χτυπήσετε δυνατά. Πολύ απαραίτητο είναι πάντα να έχουμε πάγο από κάτω. Δηλαδή, σε περίπτωση που δείτε ότι ο πάγος έχει λιώσει τελείως, βάζετε έξτρα πάγο. Οπότε θέλει πολύ πάγο για να γίνει η διαδικασία. Και εδώ πέρα γκαζώνουμε λίγο, δίνουμε παραπάνω ένταση. Εδώ. Και κοιτάξτε τι ωραία που έχει γίνει. Είναι μια ωραία μους σοκολάτα. Κατέβω λίγο ακόμα και σιγά σιγά να ετοιμαστώ, να φέρω τα ποτηράκια μου εδώ. Αφήνω εδώ στην άκρη, να φέρω τα φρουτάκια μου. Εγώ έχω ετοιμάσει ήδη μους στο ψυγείο και τις έχω κρυώσει. Εδώ και εδώ. Και πώς φάνηκε σας η Δαγκή Μπελέση? Θέλει ανακάτεμα. Αλλά σου λέω είναι μια μους που εντάξει, περισσότερο θες να την ξέρεις για τεχνική, περισσότερο θες να την ξέρεις για τρόπο, περισσότερο θες να έχεις μια λύση έκτακτης ανάγκης όταν δεν έχεις πολλά υλικά στο σπίτι. Και νομίζω ότι σας απέδειξα τελικά βγαίνει ένα γλυκό με το τίποτα, με ένα υλικό. Λοιπόν, ανακατεύω εδώ. Και μόλις είμαστε έτοιμοι. Έλα, Διονύσακο μου. Θα σου δώσω κατευθείαν από την πηγή. Κοίτα. Το βλέπεις. Πόσο ωραίο που είναι. Όλο αυτό. Μους. Είναι μους σοκολάτα. Πολύ ωραία. Είναι έντονη και συμπυκνωμένη γεύση από τη σοκολάτα μας και αυτό είναι που θέλουμε. Λοιπόν, συνεχίζω λίγο ακόμα να ανακατεύω εδώ. Και μόλις αφρατέψει και γίνει σαν γιαουρτάκι, τότε είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Οπότε, ωραία, ε. Εντάξει, είναι ποιοτική. Δεν είναι τόσο γλυκιά όσο οι γλυκές ημούς που έχουμε συνηθίσει να τρώμε, γιατί είναι μια σοκολάτα bitter κλασική που απλά την αφρατέψαμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πάρα πολύ γλυκιά. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα γλυκά, τα λατρεύω. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να τη φτιάξετε. Λοιπόν, έτσι όπως είναι η μους, πάει μέσα στα ποτηράκια. Μία. Και άμα είστε από αυτούς που τους αρέσουν έτσι τα γλυκά τα ιδιαίτερα, νομίζω ότι όταν το βγάλετε σε ένα τραπέζι όλοι θα ενθουσιαστούν. Πραγματικά θα εντυπωσιάσει τους πάντες. Είναι πολύ ποιοτικό γλυκό. Μητσάκο. Βλέπουμε. Τα αρέσει για σένα. Εννοείται πως τρώγεται κατευθείαν και έτσι, αλλά θα βάλουμε στο ψυγείο να σφίξει ακόμα παραπάνω. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Με τι θα σερβίρουμε? Με το τίποτα. Λίγη φραουλίτσα. Λίγα blackberries, λίγα blueberries και τελειώσαμε. Να δοκιμάσω. Ποια να δοκιμάσω. Νομίζω, πώς θα πάω εδώ. Θέλω να σας δείξω ακριβώς πώς έχει γίνει. Κοίτα, πιο μους δεν γίνεται. Και είναι μία μους που δεν την τρως όπως τρως τις υπόλοιπες, δηλαδή θες να την κατεβάσεις να τελειώνεις. Εδώ πέρα θέλεις να νιώσεις σιγά σιγά τη γεύση, δηλαδή παίρνεις λίγο και αφήνεις το στόμα να λιώσει, γιατί θα θυμηθούμε πως έχει μόνο κουβερτούρα, τίποτα άλλο, μόνο σοκολάτα. Οπότε αυτή καθώς ακουμπάει το στόμα αρχίζει να λιώνει και σου βγάζει γεύση και γεύση και γεύση. Και γεύση.
και επειδή είναι και bitter, δεν έχει και πολλές τύψεις. Πολύ. Φανταστική. Θα το φάω όλο, παιδιά. Yeah. Μην κοιτάτε άλλο. Φτάνει, κλείστε το, γιατί θα τελειώσουν όλα. Για τη μου σοκολάτας με ένα υλικό, ψιλοκόβουμε την κουβερτούρα και την αδειάζουμε σε ένα μπολ κατάλληλο για μπεν μαρί. Σε μπολ με παγάκια, βάζουμε λίγο νερό, αλάτι και ανακατεύουμε. Ζεσταίνουμε το νερό στο φούρνο μικροκυμάτων για να είναι καυτό, αδειάζουμε στο μπολ με την κουβερτούρα, περιμένουμε ένα λεπτό και ανακατεύουμε με ένα σύρμα μέχρι να έχουμε ένα ομοιογενές μείγμα. Τοποθετούμε πάνω από τον μπολ με τον πάγο, τον μπολ της κουβερτούρας και ανακατεύουμε συνεχώς με το σύρμα για 5 με 10 λεπτά μέχρι να σφίξει. Μοιράζουμε σε ποτηράκια, μεταφέρουμε στο ψυγείο και σερβίρουμε με φρούτα του δάσους. Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και το σημερινό μας επεισόδιο. Τρεις απλές συνταγές όπως σας είπα, αλλά πάρα πολύ ωραίες και τεχνικές για να τις φτιάξετε. Ξεκινήσαμε με κριτσινάκια σουσαμιού. Καταπληκτικά, πανεύκολα και πάρα πολύ τραγανά. Στη συνέχεια φτιάξαμε σουτζουκάκια στο φούρνο, που θα λέγατε στην αρχή μα γίνεται αυτή η συνταγή και όμως γίνεται. Και στο τέλος μία μους με ένα υλικό. Νομίζω λιγότερα υλικά δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Η αμέσως επόμενη συνταγή που μπορούμε να φτιάξουμε είναι με μηδέν, που είναι απλά ο αέρας που αναπνέουμε. Δεν γίνεται, ρε Διονύση. Γίνεται, θα κάνουμε και τέτοια. Να βρούμε και συνταγή με αέρα, ναι. Θα τη βρούμε. Λοιπόν, αυτές οι τρεις συνταγές όμως υπάρχουν στο site μας, axpetrizix.com. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και βέβαια follow σε όλα τα social media. Instagram, Facebook, Twitter, Viber και TikTok. Φιλάκια πολλά και ραντεβού στο επόμενό μας επεισόδιο. Γεια σας. Λίγο σαλάμι εδάφους αέρους. Και ένα προσούτο απλό. Η καρδιά μου χτυπά μόνο για σένα. Όχι, ήταν για το Μίτσο. Η καρδιά μου χτυπά. Είστε έτοιμοι ή θα με κόψετε? Γεια σας, πώς είστε καλά. Κόβουμε. Το έχετε. Ωραία.